Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, εις το σημείο εκείνο που βλέπει θρόνον ο Ιερός Ευαγγελιστής, από προσώπου του οποίου καθημένου έφυγε ο ουρανός και η γη. Και ελέγαμε την περασμένη φορά τι να εισήμενε άραγε εκείνη η αναχώρηση του ουρανού και της γης από προσώπου του καθημένου εις τον θρόνο. Λέγει συγκεκριμένα ο Ιερός Ευαγγελιστής: «Και είδων θρόνων μέγαν λευκών και των καθήμενων επ' αυτού ου από προσώπου έφυγεν η γη και ο ουρανός και τόπος ούχε βρέθη αυτής. Είδα θρόνο μεγάλων λευκών και κάποιων καθήμενων, από το πρόσωπο του οποίου όταν ενεφανίστη ο ουρανός και η γη έφυγαν και τόπος δεν βρέθηκε για αυτούς για να πάνε εκεί». Δηλαδή από εκεί που έφυγαν για να πάνε εκεί, άρα δεν υπήρχε τόπος. Τι έγινε ουρανός και η γη? Αλήθεια, αγαπητοί μου, εσκεφτήκατε ποτέ το μεγάλο αυτό θέμα, το τεράστιο αυτό θέμα που σας είχα ήδη ανακοινώσει την περασμένη φορά? Σας είχα πει ότι θα αναφερόμεθα το σύμπαν ολόκληρο. Τι θα γίνει όταν δηλαδή ο Χριστός θα έρθει στον κόσμο και θα κρίνει τους ανθρώπους αφού θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, και οι άνθρωποι θα είναι στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό το τρομακτικό σύμπαν, το τεράστιο, το απίθμενο, το αχανές, το ασύλληπτο, ασύλληπτο όχι από πλευράς αριθμού, σε μήκος και βάθος και πλάτος, αλλά πώς είναι αυτό το σύμπαν αν έχει όρια και αν αυτά τα όρια είναι όρια, είναι πεπερασμένο, είναι άπειρον σύμπαν, αυτό το ασύλληπτο σύμπαν που δεν μπορεί ούτε η ανθρωπίνη σκέψη να το χωρέσει. Αυτό το σύμπαν τι θα γίνει? Θα καταστραφεί? Το σύμπαν από τι έγινε? Έγινε εκ του μηδενός. Είπεν ο Θεός και γένετο. Μάλιστα, εκεί κατά έναν μεγαλοπρεπέστατον τρόπο, όταν ο Θεός την πρώτη ημέρα δημιούργησε το φως, τότε έγινε το σύμπαν, συμπεριλαμβανομένης και της γης. Βέβαια, κατά τη συνήθεια του ιερού συγγραφέως του βιβλίου της Γενέσεως, του Μωυσέως, πάντοτε στον πρώτο στίχο του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου που γράφει, ή στους πρώτους στίχους, αν δεν είναι ο πρώτος, εμπροκειμένου είναι ο πρώτος, έχει ένα προήμιο, μία εισαγωγή, ας το πούμε μία επικεφαλίδα, που εκεί λέγει τι θα εκθέσει παρακάτω. Κατά τη συνήθειά του λοιπόν, εις τον πρώτο στίχο του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου της Γενέσεως, μας λέγει εν περιλήψει ολόκληρη τη δημιουργία. Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Που εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του ουρανού και της γης, μα και του χρόνου, διότι θεμελιώνει των χώρων των ουρανών και την γη, θεμελιώνει και των χρόνων με το να πει εν αρχή, ο οποίος χρόνος δεν προϋπήρχε της δημιουργίας, διότι δεν ήταν δυνατόν και να κατανοηθεί ο χρόνος χωρίς τη δημιουργία. Δεν κατανοείται ο χρόνος χωρίς τον χώρο, αλλά δεν κατανοείται και ο χώρος χωρίς τον χρόνο. Είναι δύο πράγματα τα οποία συνυπάρχουν, όπως μπορούμε να μιλάμε για ένα ύφασμα, όταν δεχθούμε ότι αυτό είναι υφασμένο
από κλωστές κάθετες περιζόντιες. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ύφασμα. Κλωστές ναι, ύφασμα όχι, εάν δεν έχουμε τις κάθετες και τις οριζόντιες ίνες. Κλωστές. Έτσι και εδώ ο χρόνος και ο χώρος συμπλέκονται, είναι δύο πράγματα αδιάσπαστα. Αυτά τα λέγει ο Μωυσής στον πρώτο στίχο για να μας πει ότι είναι ο δημιουργός του παντός. Και ευθύς μετά, και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως, και έγινε το φως, και έγινε η πρώτη δημιουργική ημέρα. Το φως είναι εκείνο από το οποίο προήλθε το γνωστό μας σύμπαν. Αυτό το ακατανόητο μέχρι πριν ελάχιστα χρόνια από μας, λίγα χρόνια, ελάχιστα, ακατανόητο ότι θα ήταν δυνατόν ποτέ το σύμπαν να γίνει από το φως, και ότι ο Μωυσής εδώ το γράφει έτσι. Αυτό κατανοήθη σήμερα, αγαπητοί μου, με τα τελευταία δεδομένα της επιστήμης, ότι το φως είναι ενέργεια και εκ της ενεργίας προέρχεται η ύλη. Διότι ενέργεια και ύλη είναι δύο πράγματα, δύο μορφές του ιδίου ενός και του ιδίου πράγματος. Πώς να το ονομάσουμε τώρα αυτό το πράγμα? Άλλοτε μας εμφανίζεται ως ενέργεια και άλλοτε μας εμφανίζεται ως ύλη. Πώς να το ονομάσουμε αυτό το πράγμα? Να το ονομάσουμε υλικόν? Αν θα το όνομαζα υλικό, τη λέξη αυτή θα την έβαζα εντός εισαγωγικών. Γιατί δεν εννοώ το υλικό, την ύλη, αλλά εννοώ κάτι το οποίο περιέχει και την ύλη και την ενέργεια. Ποιο έγινε πρώτα, η ύλη ή η ενέργεια? Λοιπόν, η επιστήμη μας είπε μόλις τον αιώνα μας ότι έγινε πρώτα η ενέργεια. Και επειδή έχουμε πολλές μορφές ενεργίας, η αρίστη είναι το φως, η κατωτάτη είναι η θερμότης. Συνεπώς έγινε εκ της αρίστης ποιότητος ενεργίας η ύλη, δηλαδή ενεφανίστη η ύλη από το φως, αφού μπορούμε να περνάμε από την ενέργεια στην ύλη και από την ύλη στην ενέργεια. Συνεπώς πρώτα έγινε το φως. Τι δόξα εις τον Θεό. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί, το έχω πει όμως στο κατηχητικό σχολείο, μόνο αυτόν τον στίχο εάν εγνώριζα από την Αγία Γραφή θα επίστευα εις τον Θεό. Μόνο αυτόν τον στίχο, και θα ήμουν σε θέση να δοξάζω μέρα νύχτα τον Θεό, ότι ο Θεός έκανε το σύμπαν ξεκινώντας με το φως. Μεγαλειώδες. Και αποτελεί, γιατί το φως είναι ενέργεια υλική, το λέμε στη γλώσσα μας, ενέργεια, σας το είπα το σύνορα. Αλλά ο Θεός δημιουργεί δια των ενεργειών του το σύμπαν. Δεν δημιουργεί η ουσία του Θεού το σύμπαν, αλλά οι ενέργειες του Θεού είναι εκείνες που δημιουργούν το σύμπαν. Εκείνο το είπε, που εκφράζει βέβαια τον Θεό λόγον, αλλά ο Θεός λόγος δημιουργεί δια των ενεργειών του. Αυτό διδάσκει η Εκκλησία μας. Αλλά τότε, αν το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός είναι το φως, τότε ανακλά το ότι ο Θεός στις ενέργειές του είναι φως. Και θα λέγαμε ότι τότε το σύμπαν είναι εικόνα των ενεργειών του Θεού. Μεγαλειώδες και αυτό. Εικόνα. Ο Θεός, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, φως εστί. Αλλά αυτό το φως που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για το Θεό είναι το άκτιστον φως, η άκτιστος ενέργεια ανάκλασης, προβολή, εξωτερική προβολή, να χρησιμοποιήσω θεολογικών όρων, αυτής της ακτίστου ενεργίας του Θεού, του φωτός, του ακτίστου φωτός, που είναι η Θεία Δόξα, το θαβόριον φως, να σας το κάνω πιο σαφές, είναι τούτο το υλικό φως, το είπα υλικό, ναι, τούτο το φως, το κτιστόν φως,
το οποίο ανακλάει εκείνο το φως και εκ του οποίου φωτός υλικού, κτιστού, κτιστή ενέργεια είναι ολόκληρο το κτιστό σύμπαν και είναι μεγαλειώδης, είναι μεγαλειώδης. Και αυτά γράφτηκαν παρακαλώ 3.500 χρόνια από σήμερα, το 1500 π.Χ. Ελάτε να μου πείτε ότι είχε τις επιστημονικές γνώσεις της εποχής μας ο Μωυσής. Ελάτε να μου το πείτε αυτό. Και δεν ήταν θεόπνευστος. Ταλέποροι οι ληστέ, ταλέποροι οι άθεοι, που μπορείτε να μένετε στην απιστία σας, στον ηλισμό σας και στην αθεία σας. Ταλέποροι, σας ελέγχει αυτή η ίδια η πραγματικότητα. Αγαπητοί μου, με κατανοείτε. Είσαστε πιστοί άνθρωποι εσείς και με κατανοείτε. Είναι μεγαλειώδη πράγματα. Αυτό λοιπόν το σύμπαν, το καταπληκτικό σύμπαν, το ασύλληπτο, το τόσο μεγάλο, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Θα χαθεί? Εκ του μηδενός έγινε. Εκείνο το ο Θεός επίησε. Πού να σας αναλύσει κανείς μία μία λέξη? Τα έχουμε κάνει στο κατηχητικό σχολείο πέρσι. Επίησε σημαίνει ότι το επίησε δεν είναι από την ουσία του Θεού. Είναι κάτι που είναι έξω από την ουσία του Θεού. Και συνεπώς δεν υπήρχε τίποτα έξω από την ουσία του Θεού. Να πως βγαίνει αβίαστα ότι ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν εκ του μηδενός. Ως έκφρασης ότι το σύμπαν είναι εκ του μηδενός, υπάρχει γραμμένο πάλι στην Παλαιά Διαθήκη στο στόμα μιας γυναίκας. Θα τη ζήλευε ο Πλάτων, θα τη ζήλευε και ο Αριστοτέλης, θα τη ζήλευαν όλοι οι σοφοί Έλληνες, θα τη ζήλευαν. Και το είπε μια γυναίκα, η Σολομονή, η μάνα των 7 Μακαβαίων, που λέει σε ένα της παιδί: παιδί μου πρόσεξε, δεν θα προδώσεις την πίστη σου το Θεό μας. Μη ξεχνάς ότι ο Θεός εκ του μη όντως εις το είναι τα πάντα εδημιούργησε. Εκ του μη όντως θα πει εκ του μηδενός. Από το μηδέν τα πάντα εδημιούργησε. Αυτή τη διατύπωση θα τη ζήλευαν, σας είπα, οι φιλόσοφοι. Όχι, δεν έφτασαν στη διατύπωση οι φιλόσοφοι, ούτε καν στην ιδέα του πράγματος. Ο Αριστοτέλης έλεγε εκ του μηδενός μηδέν. Είναι δόγμα πίστεως και ανήκει στην Αγία Γραφή και συνεπώς είναι αποκάλυψης ότι ο κόσμος έγινε εκ του μηδενός. Και δεν έχει ο κόσμος, η ουσία του κόσμου, μετοχή στην ουσία του Θεού. Δεν έχει μετοχή. Η ουσία του Θεού είναι άλλο πράγμα. Αναφής, αψηλάθητη η ουσία του Θεού. Ακατανόητη η ουσία του Θεού. Κατανοείται ο Θεός, όχι η ουσία του. Ο Θεός δια των ενεργειών του. Και οι ενέργειές του ήδη ανακλούν τον Θεό μέσα στα κτίσματά του. Η σοφία, η ενέργεια της σοφίας, η ενέργεια της δυνάμεως, η ενέργεια της αγαθότητος, η ενέργεια της αγάπης κλπ. Ανακλώνται μέσα στην κτήση. Και δι' αυτών των ενεργειών γνωρίζουμε τον Θεό. Το λέγει στο πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος. Δεν εγνώρισαν παρά τα αυτά οι άνθρωποι τον Θεόν δια της κτήσεως. Και αντί όφυλαν να τον γνωρίσουν, ελάτρευσαν την κτήση παρά τον κτήσαντα. Έπαθα σύγχυση. Γιατί έπαθα σύγχυση οι άνθρωποι? Εσκοτίστη το μυαλό τους μετά την πτώση των πρωτοπλάστων. Βαρία σύγχυση αυτή. Βαρυτά τη σύγχυση. Λοιπόν, αυτό το σύμπαν, αγαπητοί μου, το θαυμάσιο αυτό σύμπαν, τι θα γίνει? Θα ξαναγυρίσει στο μηδέν? Και τότε γιατί να δημιουργηθεί? Μας λέγει η Αγία Γραφή σε πολλά σημεία, στην Παλαιά Διαθήκη, στους προφήτες,
ό,τι εγώ κάνω, θα σας το διαβάσω και λίγο πιο κάτω, αυτό μένει και τίποτα δεν γυρίζει στο μηδέν. Δεν γυρίζει στο μηδέν ούτε ένα άτομο της ύλης. Τότε, ω, τότε θαυμάστε. Λέγει ο Αρέθας, η φυγή του ουρανού και της γης ουτοπικήν σημαίνει μετανάστευση, πουγαρ και χωρίσουσιν, αλλά φυγήν την από της φθοράς εις αυθαρσίαν μετάστασιν και την εσχάτην του Κυρίου παρουσίαν καθήν το θνητόν ημών τούτο σώμα ενδύεται αυθαρσίαν και ανακαινισθήσεται το πρόσωπον της γης. Δηλαδή, η φυγή του ουρανού και της γης δεν έχει τοπική μετανάστευση. Δεν φεύγει ο ουρανός και η γη να πάνε κάπου. Πού να πάνε, πού γαρ και χωρίσουσι, πού να πάνε. Γι' αυτό λέγει και δεν ευρέθηκε τόπος για αυτά, για τον ουρανό και τη γη. Σημαίνει ότι θα έπρεπε να φύγουν, να πάνε κάπου και μετά εδώ μπροστά να βλέπει τίποτα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτό το κάπου, δηλαδή κάπου πρέπει να σταθούν. Δεν υπάρχει τίποτα κάπου, άλλος χώρος, άλλος τόπος, δεν υπάρχει. Είναι αυτός το σύμπαν. Τι σημαίνει λοιπόν ότι φεύγει ο ουρανός και η γη? Δεν πρόκειται περί φυγής. Είναι στη θέση του ουρανός, είναι στη θέση της και η γη. Αλλά η φυγή είναι από τη φθορά και την αυθαρσία. Μεθύσταται, μετάσταση λέγει, την από τη φθορά εις αυθαρσία μετάσταση. Μεθύσταται. Δεν κουνάει από τη θέση το σήμαν, περνάει επί τόπου από τη φθορά στην αυθαρσία. Και την εσχάτη, μάλιστα πάνω σε αυτό θα σας έλεγα ότι περνάει από την φθορά στην αυθαρσία. Βεβαίως, ήδη ο φυσικός κόσμος δεν έχει φθορά. Δεν έχει φθορά. Εάν η ενέργεια, να σας το πω και αυτό, η ενέργεια βέβαια μεταπίπτει σε χαμηλότερα επίπεδα, μη δυνάμενα πλέον να αποδώσουν ενέργεια. Από το φως, από τον ηλεκτρισμό, μεταπίπτει στο επίπεδο της θερμότητας. Από εκεί πια δεν μπορώ να πάρω τίποτα παρακάτω. Αλλά έχουμε αυθαρσία της ενεργείας. Δεν μπορώ να πάρω έργον. Αλλά στην πραγματικότητα η ενέργεια δεν χάθηκε. Έργον δεν μπορώ να πάρω. Για να το καταλάβετε, η θάλασσα περικλεί δυνάμεις τρομακτικές. Τρομακτικές. Αν είχαμε τη θάλασσα, αν είχαμε τον θερμαϊκό κόλπο επάνω στην κορυφή του Ολύμπου, πέστε μου τι θα κινούσαμε και τι δεν θα κινούσαμε. Δηλαδή θα παίρναμε ενέργεια. Αλλά δεν την έχουμε στην κορυφή του Ολύμπου τη θάλασσα, την έχουμε εκεί που είναι. Δηλαδή όλα τα σημεία της ενεργείας της είναι επί του αυτού επιπέδου και συνεπώς δεν μπορούμε να πάρουμε ενέργεια. Αν την ανεβάσουμε στον Όλυμπο θα καταβάλουμε ενέργεια, και η ενέργεια που θα πάρουμε από το νερό που θα πέφτει ως υδατόπτωσης θα είναι λιγότερη από εκείνη που καταβάλουμε, και έχουμε και την απώλεια. Απώλεια εντός εισαγωγικών. Συνεπώς, η ενέργεια είναι άφθαρτη. Η ύλη είναι άφθαρτη και τα δυο είναι άφθαρτα. Το σύμπαν είναι άφθαρτο. Στην πραγματικότητα είναι άφθαρτο. Θα σταματήσουν οι μεταβολές του. Αυτό θα πει, θα περάσει από την φθορά στην αυθαρσία. Λέμε ο άνθρωπος είναι φθαρτός. Τι θα πει φθαρτός? Άλλο φθαρτότης και άλλο θνητότης. Ο άνθρωπος είναι και τα δυο. Είναι και φθαρτός, είναι και θνητός. Φθαρτός θα πει ότι έχει μεταβολές. Ήμουνα νήπιο, έγινα παιδάκι, έγινα άνδρας, έγινα γέρον. Αυτό λέγεται φθορά, δηλαδή μεταβολές. Παραμένω ο ίδιος, αλλά είχα μεταβολές. Ακόμη, είμαι υγιής, ήμουν χθες υγιής, σήμερα είμαι άρρωστος. Αυτό είναι μια μεταβολή. Προηγουμένως
ήμουν χορτάτος, τώρα πεινώ. Είναι μια μεταβολή. Προηγουμένως δεν νίσταζα, τώρα νιστάζω. Αυτό είναι μια μεταβολή. Αυτές οι μεταβολές θα σταματήσουν. Δεν θα υπάρχουν μεταβολές στο σύμπαν, όπως δεν θα υπάρχουν και στα καινούργια σώματά μας που θα πούμε πιο κάτω. Συνεπώς, όταν λέμε αυθαρσία του σύμπαντος, η αυθαρσία είναι κατατεθειμένη, αλλά δεν θα έχουμε τις μεταβολές. Όσο για τη θνητότητα, στο σύμπαν δεν μπορούμε να μιλάμε για θνητότητα, γιατί δεν γυρίζει το σύμπαν στο μηδέν. Η θνητότητα στον άνθρωπο είναι απλώς ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Αυτό λέγεται θνητότητα. Θα το δούμε όμως μετά όταν θα μιλήσουμε για τον άνθρωπο. Ωστόσο, το σύμπαν θα πάψει να έχει τις μεταβολές του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και θα δοξαστεί. Θα δοξαστεί το σύμπαν. Και δοξαζόμενο θα γίνει η Βασιλεία του Θεού. Κοιτάξτε εδώ το αυτό στην Αγία Γραφή. Θα σας διαβάσω πολλά χωρία από την Αγία Γραφή για να το κατοχυρώσουμε αυτό, να το δείτε, να το καταλάβουμε. Το σύμπαν θα δοξαστεί. Γιατί? Μα αγαπητοί μου, όταν ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, αυτό που προσέλαβε ήταν η ανθρωπίνη φύση. Και η ανθρωπίνη φύση στο πρόσωπο του Αδάμ προσελήφθη χούλαβον από τη γη ο Θεός. Πήρε τα υλικά στοιχεία, ασβέστιο, άνθρακα, νερό, υδρογόνο, δύο, οξυγόνο, μαγνήσιο, σίδηρο, χαλκό. Πήρε από όλα αυτά τα υλικά, μαγνήσιο, όλα αυτά τα υλικά, και έκανε ο Θεός τον άνθρωπο. Μα αυτό το σώμα του Χριστού ήταν δοξασμένο, και τη δόξα του αυτή οι μαθητές του την είδαν στο Θαβόρ. Στην πραγματικότητα τι ήταν δοξασμένο? Εδόθηκε η μαγιά, ή μάλλον η μαγιά. Το σώμα του Χριστού είναι η μαγιά που θα ζυμώσει όλο το φύραμα, και όλο το φύραμα είναι το σύμπαν. Εφόσον λοιπόν το σώμα του Χριστού που είναι παρμένο από τη γη, με το σχήμα που σας είπα, εδοξάστη, αυτό το σώμα του Χριστού θα δοξάσει ολόκληρο το σύμπαν, και ολόκληρο το σύμπαν θα είναι δοξασμένο. Δεν θα είναι πια μόνη η ενέργεια που λέγεται φως, κτιστόν φως, αλλά θα είναι και η άκτιστος ενέργεια του φωτός, όταν θα μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε στο τέλος του βιβλίου της Αποκαλύψεως, που θα παρακαλέσω, φύγανε πια και οι αντίχριστοι και οι δαίμονες, φύγανε. Τώρα από εδώ και πέρα θα μιλάμε για τη Βασιλεία του Θεού. Για τη Βασιλεία του Θεού. Δεν είδα, λέγει, πουθενά ούτε τον ήλιο ούτε το φεγγάρι. Και δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει ήλιος, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτό το πρόσωπο του Χριστού φωτίζει την πόλη, δηλαδή το σύμπαν, την εκκλησία. Γιατί όλο το σύμπαν θα γίνει εκκλησία. Μεγαλειώδες αυτό, ώστε θα έχουμε και την άκτιστον ενέργεια. Ναι, διότι εκείνο το φως της μεταμορφώσεως δεν είχε καμία σχέση με το κτιστόν φως ή το άκτιστον φως. Και ρωτώ, όταν το πρόσωπο του Χριστού πέρα από το σώμα του, γιατί μπορείτε να μου πείτε εμείς οι άνθρωποι θα δοξαστούμε, μάλιστα, πέρα από το σώμα του, τα ημάτια του τι έγιναν? Λευκά, λέγει, ως το φως. Το σημειώνει ο Ευαγγελιστή αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα ρούχα του, τα ημάτια του, μετήχων δόξης. Ναι, περί αυτού ο λόγος. Ότι το σύμπαν που είναι όλα τα άλλα που θα πλαισιώσουν τα παιδιά του Θεού, τους πιστούς,
πού θα δοξαστούν, και αυτό θα δοξαστεί. Πώς θα ήταν δυνατόν ποτέ δοξασμένοι άνθρωποι, φωτισμένοι από την άκτιστη ενέργεια του Θεού, να κατοικούν σε έναν παλαιωμένον κόσμο, σε έναν κόσμο σκοτεινών, σε έναν κόσμο που δεν έχει καμία σχέση πια με τα, με τα παιδιά του Θεού που είναι καινούργια στη φύση τους, ξεκαινουργώθηκαν. Πώς είναι δυνατόν ποτέ? Τα ημάτια του Χριστού είναι εκείνο που έρχεται να μας πει ότι το σύμπαν θα γίνει καινούριο. Και αυτό επαναλαμβάνεται και στους Αγίους. Όταν το πρόσωπο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ έλαμψε στα μάτια του μαθητού του, του Μοτοβίλοφ, παίρνω αυτή τη σύγχρονη μορφή που είναι και πολύ γνωστή, τότε και το χιόνι έλαμψε. Γιατί έλαμψε το χιόνι? Γιατί και οι κτήσεις θα γίνει καινούργια. Γι' αυτό έλαμψε και το χιόνι. Αλλά παρασύρθηκα. Ας ξαναγυρίσουμε στο κείμενο. Από προσώπου, λέγει, του καθημένου έφυγε ο ουρανός και η γη. Εδώ εκφράζει αυτή η φράση ότι το πρόσωπο του Χριστού θα είναι τόσο φοβερό, και φοβερό θα πει, θα προκαλεί φόβον, ώστε από προσώπου του Χριστού Κριτού η δημιουργία φεύγει και μεθύσταται. Αλλά και δεύτερον, εδώ όταν μας το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι φεύγει ο ουρανός και η γη, θα μας πει λίγο πιο κάτω, ευθύς παρακάτω, στο πιο κάτω κεφάλαιο, στο 21, από τον πρώτο στίχο, και είδα καινούριο ουρανό και καινούρια γη. Άρα λοιπόν εδώ μας προπαρασκευάζει με τη φυγή και την ανακαίνιση. Δηλαδή φυγή, είπαμε τι θα πει, αυτό το ίδιο το σήμα γίνεται καινούριο. Μάλιστα σημειώνει ως εξής: είδων ουρανών κενών και γη κενήν, ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον. Σας είπα όμως, δεν απέρχονται, αλλά απήλθε το σχήμα. Μας το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος ως εξής: παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Δεν λέγει παράγει ο κόσμος, αλλά παράγει το σχήμα του κόσμου. Και το σχήμα είναι το γνωστό μας σχήμα, αγαπητοί. Ποιο σχήμα? Έχουμε δύο κόσμους. Είναι ο κόσμος ο υλικός που εμφανίζεται σφαιροειδής. Η γη μας είναι σφαίρα, ο ήλιος είναι σφαίρα, η σελήνη είναι σφαίρα και όλοι οι αστέρες είναι σφαίρες. Το σύμπαν ολόκληρο έχει τη σφαιροειδή μορφή στο περιεχόμενο του, τουλάχιστον. Αυτό το σφαιροειδέ σχήμα του σύμπαντος θα αλλάξει. Θα πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν είδα τον ήλιο, δεν είδα τη γη. Γιατί? Γιατί θα έχει αλλάξει το σχήμα του σύμπαντος. Ακατανόητο. Δεν το πιάνει το μυαλό μας. Όση φαντασία και αν διαθέσουμε, είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, επί καρδίαν ανθρώπου. Δεν ανέβηκε ποτέ. Δηλαδή καμιά επιθυμία δεν δημιουργήθηκε τέτοια. Μάτια δεν είδαν, αυτοί δεν άκουσαν εκείνα που ο Θεός έχει ετοιμάσει σε εκείνους που τον αγαπούν. Λοιπόν, λέγει, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος, ότι φεύγει, παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου, εννοεί η μορφή του, και όπως σας εξήγησα είναι η σφαιροειδής μορφή. Είναι και κάτι άλλο στο σύμπαν, είναι ιδεολογική νόμη. Αυτό που βλέπουμε, άστε τα ζώα και τα φυτά, αυτά θα φύγουν όλα,
αυτά δεν θα ξαναζήσουν. Θα γίνει καινούριος ο κόσμος. Μόνο ο άνθρωπος θα ζήσει. Ο άνθρωπος έχει τη βιολογία του. Είναι η βιολογική νόμη. Αλλά και οι βιολογικοί νόμοι θα καταργηθούν. Διότι στη Βασιλεία του Θεού μας είπε σαφέστατα ο Χριστός: ούτε παντρεύονται, ούτε νυμφεύονται. Δεν υπάρχει ο γάμος. Δεν υπάρχει. Ο γάμος τίμιος, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και οικείτε αμίαντος. Τίμιος ο γάμος εν πάση και οικείτε αμίαντος. Πόρνους δε και μοιχούς κρινεί ο Θεός. Αλλά είναι τίμιος ο γάμος. Μην τον κάνουμε είδωλο, αγαπητοί μου. Μην τον κάνουμε είδωλο των γάμων. Είναι σχήμα του παρόντος αιώνας. Οι δύο σύζυγοι, όταν θα βρεθούν στη Βασιλεία του Θεού, δεν θα είναι σύζυγοι, αλλά θα είναι αδελφοί. Πείτε μέσα να ανοίξουν από εκεί. Μέσα, δεν ακούμε. Ότι θα αλλάξει το σύμπαν. Αλλά για να δούμε μερικές κατοχυρώσεις του θέματος. Καταρχάς, να σας πω μία θαυμασία διατύπωση πάνω στο θέμα αυτό που έχει ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λιώνος. Προσέξτε τι. Είναι αληθινός θησαυρός αυτό το κομμάτι που θα σας διαβάσω. Ούγαρη υπόστασης, ουδέ η ουσία της κτήσεως εξαφανίζεται. Δηλαδή, εδώ είναι μια δυσκολία να αποδώσουμε την υπόσταση και την ουσία. Ή είναι εν διαδίην, είναι το ίδιο πράγμα, ή είναι κάτι διαφορετικό, γιατί η λέξη ουσία και η λέξη υπόσταση μέσα στην ιστορία της γλώσσης έχει πάρει πολλές σημασίες. Είναι τρομερή η δυσκολία να αποδώσουμε την αληθή έννοια των λέξεων υπόσταση και ουσία εδώ στον Άγιο Ειρηναίο. Τρομερή δυσκολία. Τόσο τρομερή, εδώ επιτρέψατε μου μία μικρή παρένθεση, ώστε είναι εκείνο που τελικά πάνω στο δόγμα της Αγίας Τριάδος χώρισε την Ανατολή με τη Δύση. Διότι η λατινική γλώσσα, αλλιώς εκείνη το πάνω στο θέμα υπόσταση και ουσία, αλλά και η ελληνική το ίδιο, διότι η λέξη υπόσταση σημαίνει ουσία. Μετά όμως χρησιμοποιήθηκε και η λέξη ουσία για να εκφράσει αυτό που λέμε ουσία. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, επί παραδείγματι, η λέξη υπόσταση χρησιμοποιήθηκε με την έννοια πρόσωπον. Ας είναι, ας το αποδώσω έτσι. Ούτε η δομή ούτε η ουσία της κτήσεως εξαφανίζεται. Δεν εξαφανίζεται η ουσία της κτήσεως. Αληθής γάρ και βέβαιος ο συστησάμενος αυτήν, διότι εκείνος που την δημιούργησε, αληθής και βέβαιος. Δεν υπαναχωρεί ο Θεός να επαναφέρει στο μηδέν τη δημιουργία του, αλλά το σχήμα παράγει του κόσμου τούτου. Αλλά το σχήμα περνάει τούτου του κόσμου, του τέστην, δηλαδή ενής παράβασης γέγονεν, ότι επαλαιώθη ο άνθρωπος εν αυτής. Δηλαδή μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσα σε αυτά τα σχήματα δημιουργήθηκε η παράβασης των πρωτοπλάστων και ο άνθρωπος παλαιώθηκε. Και δια τούτο το σχήμα τούτο πρόσκαιρον εγένετο, προειδότος τα πάντα του Θεού. Το σχήμα, ποιο σχήμα? Το σφαιροειδές του σύμπαντος έγινε πρόσκαιρον. Και ο γάμος πρόσκαιρον σχήμα, διότι ο Θεός προεγνώριζε ότι οι πρωτόπλαστοι θα αμάρταναν και θα εισήγετο ο θάνατος. Και δια να μην απολεσθεί δια του θανάτου η δημιουργία του, οικονομεί τον γάμον ο Θεός. Εδώ μια απάντηση. Γιατί άραγε ο όγκος της γης μας είναι τόσο μικρός
και οι άνθρωποι τρώγονται πάνω στη γη για ζωτικών χώρων. Συνοστίζονται τώρα 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι και λένε ότι ύστερα από μερικές, κάνα 2-3 δεκαετίες θα μεθα 10 δισεκατομμύρια άνθρωποι, εκτός και αν πέσει καμιά τίποτα βόμβες και δεν υπάρχουν. Και τι θα γίνουμε, θα τρώγει λέει ο ένας τον άλλον. Και αναρωτιόμαστε, γιατί ο Θεός έκανε τόσο μικρό τον πλανήτη μας και τόσο περιορισμένο, ενώ μπροστά μας είναι ένα ακατοίκητον τουλάχιστον το δικό μας πολιτικό σύστημα, αλλά είναι ολόκληρο το σύμπαν. Σας λέω όμως το δικό μας πολιτικό σύστημα που είναι διαπιστωμένο αυτό. Ακατοίκητον αχανές σύμπαν, γιατί να κάνει τόσο μικρή τη γη μας? Απλούστατα, εδώ είναι η απάντηση. Ότι δεν είναι μόνιμος κάτοικος ο άνθρωπος πάνω στη γη. Πού είναι ο Μάλθος και η θεωρία του και ο νεομαλθουσιανισμός να λέγουν ότι οι τροφές της γης αυξάνουν κατά αριθμητική πρόοδο οι δε γεννήσεις, κατά αριθμητική, οι δε γεννήσεις κατά γεωμετρική πρόοδο, και συνεπώς θα φτάσουμε να πεινάσουμε. Αυτό δεν είναι αληθές, διότι η γη μας ακόμα έχει πολλές δυνατότητες, μα όσες και να έχει, το θέμα είναι ότι το σχήμα της γης μας είναι πρόσκαιρο. Ο Θεός μέσα στην απέραντη σοφία του που βλέπουμε τι σοφά είναι όλα, θα έκανε αυτό το μεγάλο λάθος να βάλει τον άνθρωπο επάνω στη γη και να συνοστίζεται? Δεν είναι εκεί το θέμα όμως, γιατί αν υπήρχε θέμα ζωτικού χώρου, τότε γιατί ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ? Ήτανε θέμα ζωτικού χώρου? Δεν τους χωρούσε αυτούς τους 4 ανθρώπους στη γη? Είναι η κακία. Όχι 10 δισεκατομμύρια να γίνουμε, 50 δισεκατομμύρια να γίνουμε πάνω στη γη. Εάν έχουμε αγάπη οι άνθρωποι, θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε. Αλλά είναι άλλα τα κίνητρα και τα αιτήρια που κάνουν τον άνθρωπο να μην μπορεί να χωρέσει πάνω στη γη. Όπως και να έχει το πράγμα κατά την ευθύδραμον ερμηνεία της ιστορίας, όχι την κυκλική που πιστεύει η φιλοσοφία, και όλοι οι φιλόσοφοι και οι κοινωνιολόγοι βλέπουν την ιστορία κυκλική, επαναλαμβανωμένη και ατελεύτητον. Η ιστορία είναι ευθύγραμμη και θα κλείσει, θα τελειώσει. Θα τελειώσει η ιστορία και θα τελειώσει με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Γι' αυτό έγινε μικρή η γη μας. Γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, λέγει εδώ ο Άγιος Ειρηναίος στη συνέχεια: «Και δια τούτο το σχήμα τούτο πρόσκαιρον εγένετο, προειδότος τα πάντα του Θεού, παρελθόντος δε του σχήματος τούτου», όταν θα περάσει αυτό το σχήμα, «και ανανεωθέντος του ανθρώπου», αφού ο άνθρωπος θα γίνει καινούργιος με την Αναστασή του, «και ακμάσαντος προς την αυθαρσία», ο άνθρωπος, «ώστε μη και τη δίνεστε πέρα παλαιοθύνε», που να μην μπορεί πια να παλιώσει και να πεθάνει και να φθαρεί ο άνθρωπος, «έστε θα είναι ο ουρανός κενός και η γη καινή». Καινούργιος ουρανός, καινούργια γη. «Εν της καινής αναμενεί ο άνθρωπος», στα καινούργια θα μείνει ο άνθρωπος, «αΐ καινός», πάντα καινούριος, «και προσομιλών το Θεό και κάνοντας συντροφιά με το Θεό». Αλλά σας είπα όμως ότι πρέπει, αγαπητοί μου, να το κατοχυρώσουμε το θέμα αυτό και γεωγραφικά. Εξάλλου γεωγραφικά μιλάμε προηγουμένως όταν σας ανέφερα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αγία Γραφή είναι, αλλά και άλλα χωρία. Αυτό για να μπορέσουμε να το εδραιώσουμε μέσα μας. Ο 101 ψαλμός, στίχος 26-27, λέγει: «Καταρχάς», εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, «καταρχάς σύ Κύριε την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί». Αυτοί απολούνται, δηλαδή μπορούν να χαθούν γιατί είναι κτίσματα, και μπορούν να χαθούν γιατί εκ του μηδενός προέρχονται. Απλώς
έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο μηδέν. Συ δε διαμένεις, συ όμως δεν είσαι εκ του μηδενός, εσύ είσαι η αιωνία ουσία, συ δεν μπορείς να γυρίσεις στο μηδέν, μόνο τα κτίσματά σου μπορούν να γυρίσεις στο μηδέν. Παρά τα αυτά. Και πάντες οι ουρανοί, ως ημάτιον παλαιωθήσονται, θα παλιώσουν σαν τα ρούχα. Και ως υπεριβόλαιον ελήξεις αυτούς καλαγίσονται. Και σαν το παλτό που το πάμε στο ράφτι. Το κάναμε κάποτε αυτό όταν είχαμε λίγα ρούχα. Τώρα δεν έχουμε πια λίγα, έχουμε πολλά. Τον καιρό που είχαμε λίγα, πηγαίναμε το παλτό μας στο ράφτι και μας το, ή το κουστούμι μας, και μας το γύριζε μέσα έξω. Και ήταν πάλι καινούριο. Περνούσαμε πάλι καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Περάσαμε 15 με τη μία όψη και άλλα 15 με την άλλη όψη. Τόσα περνούσαμε. Ένα-δυο κουστούμια στη ζωή μας γινόντουσαν. Σε όλη μας τη ζωή. Οι παλαιοί θα με δικαιώσουν. Αλλά αγαπητοί μου, εδώ λέγει, και ως υπεριβόλαιον τους ουρανούς, σαν το παλτό, ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Αυτό το ελήξεις είναι μια λέξη. Πως θα γίνει αυτό είναι μυστήριο και ακατανόητο. Η λέξη είναι θα τους γυρίσεις μέσα έξω, θα τους ξετυλίξεις. Πως θα γίνει αυτό, μυστήριο. Και αλλαγίσονται, θα αλλαχθούν και θα γίνουν καινούργιοι. Ψαλμός 103,30. Εξαποστελείς το πνεύμα σου, το Άγιο σου πνεύμα, διότι το Άγιο Πνεύμα θα κάνει τη δουλειά αυτή όλη, ο Χριστός δια του Αγίου Πνεύματος, ή καλύτερα, ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Αυτή είναι η σωστή διατύπωση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Θα το κάνεις καινούριο το πρόσωπο της γης. Ισαΐας 66,22. Ον τρόπον γάρ ο ουρανός κενός και η γη κενή. Α εγώ ποιώ μένει ενώπιον εμού, λέγει Κύριος. Με τον τρόπο που ο ουρανός είναι καινούριος, με τον ίδιο τρόπο θα είναι και η γη καινούρια. Ακούστε αυτή τη βαρισίμαντη φράση. Εκείνα που εγώ δημιουργώ, μπροστά μου μένουν. Δεν μπορεί τίποτα να γυρίσει στο μηδέν. Κάνετε οι άνθρωποι παρακαλώ κάτι που να γυρίσει στο μηδέν. Ούτε οι δαίμονες, ούτε οι άγγελοι, ούτε οι άνθρωποι δίνονται να επιστρέψουν ένα άτομο της ύλης, ένα ηλεκτρόνιον, ένα υπατομικό στοιχείο. Δεν μπορούν να το κάνουν μηδέν. Δεν γίνεται. Ότι εγώ φτιάχνω, λέγει ο Θεός, αυτό μένει μπροστά μου. Γιατί? Διότι θέλει ο Θεός ό,τι φτιάχνει να μένει. Ματθαίος 24,35. Καινή Διαθήκη τώρα. Ο Χριστός είπε, ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, θα περάσουν. Α, ώστε θα περάσουν. Είδε λόγοι μου μη παρέλθωση. Εκείνα που είπα δεν θα περάσουν. Το σχήμα των ουρανών και του ουρανού και της γης θα περάσει. Αυτά που είπα και ό,τι είπα, ότι θα ξανάρθω και θα κάνω το σύμπαν καινούριο, αυτό δεν θα περάσει. Δηλαδή δεν θα παρέλθει, δεν θα διαψευστώ. Β' Πέτρος 3,10. Καινούς δε ουρανούς και γην καινή, κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη, κατά την υπόσχεση του Χριστού. Αυτό θα πει επάγγελμα, επαγγέλλομαι, υπόσχομαι. Κατά την επαγγελία, κατά την υπόσχεση του Χριστού, περιμένομαι. Εις τους οποίους ουρανούς και γη κατοικεί πια η δικαιοσύνη. Άωστε λοιπόν το είπε ο Χριστός, κατά το επάγγελμα αυτού. Μάλιστα, τι είπε ο Χριστός?
ο ουρανός και η γη θα περάσουν, τα λόγια μου δεν θα περάσουν. Έχουν την δυνατότητα να περάσει ο ουρανός και η γη, τα λόγια μου όμως είναι θεμέλιον. Και συνεπώς θα αλλαχθεί το σύμπαν, θα γίνει καινούριο. Εκείνο όμως που λέγει το θαυμάσιο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 8,19-22, ακούσατε το. Η γάρ από καραδοκία της κτήθεως την αποκάλυψη των ιών του Θεού απεκδέχεται. Από καραδοκία θα πει σφοδρή επιθυμία, διότι η σφοδρή επιθυμία της κτήσεως περιμένει την αποκάλυψη των ιών του Θεού. Ποια αποκάλυψη? Οι ιοι του Θεού, οι πιστοί που θα δοξαστούν, θα πάρουν τα καινούργια του σώματα, τα ένδοξα από την Ανάσταση, και θα είναι δοξασμένα. Αυτό λέει περιμένει η κτήση, πότε θα έρθει η ώρα. Και τη βάζει μάλιστα, την προσωποποιεί την κτήση και την παρουσιάζει ότι αποκαραδοκεί, δηλαδή σφοδρά επιθυμεί. Εξηγεί: τη γάρ ματαιότητη η κτήση υπετάγει, ούχε κούσα αλλά δια τον υποτάξαντα. Υπετάγει η κτήση στην ματαιότητα, είδατε, επελπίδει με την ελπίδα ότι και αυτή η κτήση ελευθερωθήσετε από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, με την ελπίδα ότι και αυτή θα περάσει από, θα φύγει από την δουλεία της φθοράς και θα ελευθερωθεί και θα βρεθεί μέσα στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Με πόση σαφήνεια είδαμε γάρ, γιατί γνωρίζουμε ότι πάσα η κτήσης, πάσα η κτήσης συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νύν. Στενάζει μαζί μας, γιατί και εμείς φτυρώμεθα και εκείνη φτύρεται. Σας είπα ότι θα πει φθορά, μεταβολές. Στενάζει και πονάει μαζί μας μέχρι αυτή τη στιγμή. Και δηλαδή μέχρι που να έρθει ο Χριστός ξανά στον κόσμο αυτόν. Βλέπετε ας πούμε τα ζώα υποφέρουν, τα πουλάκια κρυώνουν το χειμώνα με το χιόνι. Βλέπετε τα φυτά να ξεραίνονται σε μια ξηρασία. Ο πιστός, ο θεολογικός άνθρωπος, ξέρετε τι λέγει? Θεέ μου συγχώρεσέ μας, εμείς οι άνθρωποι γινήκαμε η αιτία τα ζώα να υποφέρουν και τα φυτά. Εμείς, εγώ ο άνθρωπος φταίω, εγώ, διότι τα ζώα και η φύση ολόκληρη ακολουθεί τον άνθρωπο. Είδατε τι λέγει εκεί ο Θεός στον κατακλυσμό? Θα απαλείψω κάθε άνθρωπον από το πρόσωπο της γης και κάθε κτίνος από πουλί μέχρι ερπετό. Γιατί θα απαλείψει τα ζώα? Αυτά μάρτυσαν, ακολουθούν τον άνθρωπο στη φθορά. Ο Νόε είναι δίκαιος και τον βάζει μέσα στην Κιβωτό. Ακολουθούν τον Νόε κάποια ζώα. Συνεπώς κάποια ζώα χάνονται με τους ανθρώπους που χάνονται, γιατί έπρεπε να χαθούν. Κάποια άλλα ζώα σώζονται, γιατί σώζεται ο Νόε και τα παιδιά του. Η κτήσης ακολουθεί, όπως βλέπετε, με άλλα λόγια, τον ίδιο τον άνθρωπο. Πιστεύω, αγαπητοί μου, το καταλάβαμε πια, ότι η κτήσης θα ανακαινιστεί, θα γίνει καινούργια, θα γίνει η Βασιλεία του Θεού. Θα επανέλθω και θα σας πω, όσα σχήματα υπάρχουν στον παρόντα αιώνα είναι παροδικά. Ο γάμος σχήμα είναι, ο πλούτος σχήμα είναι, η ιδιοκτησία σχήμα είναι. Αποδείξει ότι λέγει, το λέει ωραία στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, τίποτα δεν παίρνουμε μαζί μας, γιατί και τίποτα δεν φέραμε στον κόσμο. Τίποτα δεν φέραμε στον κόσμο, τίποτα δεν παίρνουμε. Τι έλεγε ο Ιώβ? Γυμνός μπήκα στον κόσμο αυτόν, από την κοιλιά της μάνας μου, γυμνός και θα φύγω.
Δεν έχω τίποτα να πάρω. Σχήμα είναι. Αλλά ελάτε όμως που τα σχήματα αυτά, αγαπητοί μου, ελάτε που τα σχήματα αυτά τελικά ή θα μας στείλουν στη βασιλεία του Θεού ή θα μας στείλουν στην κόλαση. Και εξαρτάται από τη χρήση που θα κάνουμε των σχημάτων αυτών. Τα σχήματα καθεαυτά δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Η στάση μας, η χρήση των σχημάτων αυτών καθορίζει αν τελικά θα αποβεί σε καλό ή κακό. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 7,29-31, οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι. Να είναι σαν να μην είχαν γυναίκες. Όχι με την έννοια να μην τις αγαπούν, γιατί ο ίδιος ο Απόστολος λέει να αγαπάει ο άνδρας τη γυναίκα του, να την αγαπά όπως αγαπά την ίδια του τη σάρκα. Όχι με την έννοια αυτή, αλλά με την έννοια που λέγει εκείνη η άλλη παραβολή, στο κάλεσμα του μεγάλου δείπνου, και το μεγάλο δείπνο είναι η βασιλεία του Θεού, να μην πάρει την απάντηση ο ουρανός, ο Θεός, η βασιλεία. Γυναίκα έγημα, ουδή να με έλθειν. Παντρεύτηκα, δεν μπορώ να έρθω. Αδελφέ μου, σε εμποδίζει η γυναίκα σου για να πας στη βασιλεία του Θεού? Μα γι' αυτό έκανε ο Θεός την Εύα, για να σε βοηθήσει να πας στη βασιλεία του Θεού. Τώρα σε εμποδίζει να πας στη βασιλεία του Θεού? Με αυτή την έννοια, οι δε έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες. Και αυτοί που κλαίνε, είτε γιατί έχουν φτώχεια ή έχουν πένθος ή έχουν μια αρρώστια και πονούν, να ζουν σαν να μην κλαίγανε. Περνάει ο κόσμος, περνάει. Περνάει, θα περάσουμε. Και οι χαίροντες ως μη χαίροντες. Τι σου χαρίσαν, αδελφέ μου? Σπίτι, αυτοκίνητο, λεφτά? Χαίρεσαι? Τι χαίρεσαι? Σαν να μη χαίρεσαι. Θα βλέπεις τα πράγματα που θα σε αφήνουν αδιάφορα. Και οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες. Στο σχήμα τούτου του κόσμου θα πουλήσουμε και θα αγοράσουμε. Θα πάρουμε χρήματα, θα πάρουμε μισθό και θα δώσουμε μισθό. Μέσα σε αυτή τη δοσοληψία των χρημάτων, αναμφισβήτητα, ή θα πάρουμε χωράφι, θα πάρουμε σπίτι, θα πάρουμε μαγαζί, πάρουμε αυτοκίνητο. Οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες. Θα είναι τέτοια η χρήση των χρημάτων που δεν θα είναι κατοχή. Δηλαδή, αγόρασα. Νομικά έχω το σχήμα ότι είμαι ιδιοκτήτης. Αλλά να μην κολλάω την καρδιά μου εκεί. Μην κάνω το αυτοκίνητο αφαιρεπή είδωλο. Το πλένω, το καθαρίζω, το ξαναπλένω, το ξαναπλένω. Δεν αφήνω να κουμπίσει κανείς για να μην μου λερώσει. Να το βάλω στο κουτί, να το βλέπω να κέραιο. Είδωλο, αδελφέ, να κάνεις το αυτοκίνητό σου. Το αυτοκίνητο για να σε εξυπηρετήσει. Δεν θα ήθελα να σου πω να το πετάς από εδώ και από εκεί. Θα το πλύνεις, θα το καθαρίσεις. Μη κολλάς την καρδιά σου όμως. Μη την κολλάς την καρδιά σου εκεί. Οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες. Και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι. Και αυτοί που κάνουν χρήση τούτου του κόσμου, και οι χρήσεις τούτου του κόσμου δεν είναι παρά διαμέσου του πολιτισμού. Θα μπορούσαμε να το πούμε με την τούτη την έκφραση. Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τον πολιτισμό της εποχής τους ως μη καταχρώμενοι. Μη κάνουν κατάχρηση του πολιτισμού, απλώς χρήση του πολιτισμού. Μη γίνουν δούλοι του πολιτισμού. Μη γίνει ο πολιτισμός είδωλον, αλλά απλώς υπηρέτης στις ανάγκες μας. Θα ανάψω το ηλεκτρικό, θα μπω βέβαια στο αυτοκίνητο, θα έχω ένα καλό σπίτι να ζεσταθώ, να είναι ζεστό κτλ. Μη κολλάω όμως εκεί την καρδιά μου. Αυτά, έτσι θα ζήσουμε. Απλά, προσέξτε με, απλά. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Το αιτιολογεί, διότι το σχήμα περνάει, φεύγει. Και στη θέση του θα στηθεί η βασιλεία του Θεού. Αλλά, αγαπητοί, η στάση που θα πάρουμε, το επαναλαμβάνω,
απέναντι στα υλικά πράγματα, απέναντι στον πολιτισμό, απέναντι στη ζωή, απέναντι στα σχήματα του κόσμου τούτου, αυτό θα μου δώσει τελικά ή τη σωτηρία ή την καταδίκη. Βασισμένη λοιπόν επάνω σε αυτήν την τεραστία αλήθεια που μας επεκαλύφθη, ότι το σύμπαν θα γίνει καινούργιο, έτσι ας ζούμε απλά, χαρούμενα και ευτυχισμένα.